τότε έχουμε πράξη η οποία τουλάχιστον φέρει πολιτικές ευθύνες. Εάν το πήραν άνθρωποι που γνωρίζει και αν το κατέχουν ή το μεταπούλησαν ή κέρδισαν άνθρωποι που γνωρίζαν ή γνωρίζει και ο ίδιος, τότε υπάρχει θέμα σοβαρής πολιτικής ευθύνης, θέμα εθνικής προδοσίας. Τότε λειτουργεί ως έμιστος μπρόκερ των δεινών των Γογλίφων. Και όλα αυτά τα εκβιαστικά που λένε συνένεση, να καταργήσουν αντιπολίτευση, κυβέρνηση, τα αυτός, πάντα, αυτός έτσι, είναι προκειμένου να γραφτεί το credit event. Να γραφτεί δηλαδή το κούρεμα το οποίο θα τους κάνει να πάνε στο ταμείο. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι όσοι έχουν συμφέροντα να στηρίξουν τέτοιο είδους συνένεση, να βγούνε και να το πούνε τώρα. Προκαλώ να κάνει 180 βουλευτές ψηφοφορία. Και ο καθένας θα αναβάλει τις ευθύνες του. Και σας λέω ότι δεν θα βρει ούτε από το Πασοκούλα. Θα σας πω το εξής. Ότι ο καθένας θα πάρει τις ευθύνες του. Όποιοι θέλουν. Όποιοι θέλουν. Να ψηφίσουν μία σύμβαση η οποία είναι παράνομη, άκυρη, αντισυνταγματική και δεσμεύει το μέλλον των παιδιών μας, η οποία σύμβαση παραχωρεί εθνική κυριαρχία και αν πιστεύουν ότι ο ελληνικός λαός τους έδωσε τέτοια εντολή να το κάνουν, δηλαδή ότι πήραν την λαϊκή εντολή να του εκπροσωπούν στη Βουλή τους Έλληνες πολίτες για να παρέχουν εθνική κυριαρχία και να δεσμεύσουν τις επόμενες 15 γενιές, θα το κάνουν. Εγώ δεν το κάνω. Μάλιστα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ο πρόεδρος σας θα το κάνει. Λοιπόν, είμαι πεπισμένος ότι ούτε ο Αντώνης Σαμαράς, ούτε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας το κάνει. Σήμερα ξέρω, ακούστε, θα το κάνει. Επειδή έχουν αρχίσει τώρα και βλέπω και οι διάφοροι τύποι αυτοί των, που παίζουν τον ρόλο όχι των δανειστών, θα μου επιτρέψετε να. Των εκβιαστών θέλετε. Για Μαργαρίτα, να βάλω ακόμα ένα τόνο. Δεν είναι απλώς δανειστές ή και ακόμα και εκβιαστές. Είναι επαγγελματίες στο Κογλίφι, οι οποίοι παραβαίνουν την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προβλέπει ένα επιτόκιο βάση για όλα τα κράτη-μέλη. Σωστό. Το επιτόκιο για τα κράτη-μέλη που θα δανείζουν τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή είναι 1,25% και οποιοδήποτε παραπάνω επιτόκιο είναι το κογλυφικό. Αυτό το πρώτο. Το δεύτερο. Είναι τζογαδόροι. Είναι τζογαδόροι για την τσέπη του. Και αυτό που γίνεται είναι ότι έχουν ποντάρει μέσω των λεγόμενων CDS, δηλαδή των γυμνών στοιχημάτων που έχουν μπει για την κατάρρευση της χώρας, έχουν ποντάρει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και δολάρια και ποντάρουν στο να γραφτεί ένα γεγονός το οποίο λέγεται είτε πτώχευση είτε credit event, όπως λέγεται στην οικονομική γλώσσα. Δηλαδή, ένα κούρεμα 20-30% ότι δεν θεωρείται που θα πρότεινε το παιχνίδι του Πρωθυπουργού, τον κύριο Παπανδρέου. Ο κύριος Πρωθυπουργός, που την προηγούμενη φορά με τη δήλωση που είχατε κάνει, είχατε ξεσηκώσει άλλο. Εγώ επιμένω λοιπόν ότι ο κύριος Παπανδρέου είναι έμιστος μπρόκερ, λειτουργεί ως έμιστος μπρόκερ των δεινών των Κογλίφων. Και επιμένω στη δήλωσή μου. Επαναλαμβάνετε τη δήλωση που είχατε κάνει. Επαναλαμβάνω τη δήλωσή μου και καλώ τον κύριο Παπανδρέου να βγει αύριο η κυβέρνηση και επειδή είπε κάτι εν τη απουσία μου στη Βουλή και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, εγώ το απαντήσω στη Βουλή, τους καλώ να μας πούνε. Ποιοι κατέχουν αυτή τη στιγμή ασφάλιστρα κινδύνου, CDS, για την κατάρρευση της χώρας, τα οποία πληρώνονται ακόμα και αν γίνει ένα κούρεμα. Πόσα λεφτά επένδυσαν, πόσα λεφτά θα εισπράξουν, από ποιους τα αγόρασαν, πότε τα αγόρασαν και όταν τα αγόρασαν, γνωρίζαν ή δεν γνωρίζαν ότι γίνονται μυστικές συμβάσεις για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως, να σα πω κάτι, κύριε Καμένο, λίγο. Πρέπει όμως να συνεχθούμε σε ένα σοβαρό θέμα, χωρίς να κάνουμε τώρα καμιά τρελή οικονομική ανάλυση. Λέω να όλα αυτά που περιγράφω. Εγώ λέω ότι είναι απατεώνες. Ναι, το κατάλαβα. Λέω, το κατάλαβα. Και να σα πω συγκεκριμένα, για να αρχίσουμε σήμερα με τον πρώτο και το βγάζω στο αποκαλυπτικό δελτίο. Να κάνω την ερώτηση. Πουλήθηκε. Ναι, ναι. Πουλήθηκε. Το Νοέμβριο με Δεκέμβριο του 2009, που ο κύριο Παπανδρέου συνομιλούσε μυστικά και κρυφά από τα υπόλοιπα κόμματα και το κοινοβούλιο, από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο CDS, ασφάλιστρο κινδύνου, αξίας 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο σήμερα, το οποίο σήμερα αξίζει 27 δισεκατομμύρια δολάρια και το οποίο αν καταρρεύσει η χώρα και πτωχεύσει ή αν γραφτεί credit event θα πάει στα 60 δισεκατομμύρια. Εντάξει. Και ρωτώ, 22 Μαΐου, λύγει κάποιο από αυτά και ποιοι τα έχουν? Γιατί τα πούλησαν αφού ξέρανε ότι θα πάρουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Σε ποιους τα δώσανε και ποιοι κονομάνε αυτή τη στιγμή? Διότι μη σας φανεί παράξενο ότι και ο ρόλος του κυρίου Στρόσκαν, του γνωστού βιαστή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, είναι περίεργος. Και πολλών επενδυτών ο ρόλος είναι περίεργος. Και εγώ θα δώσω και ένα μήνυμα ακόμα τελευταίο και σταματάω. Δεν απειλούμε και να ξέρουν πολύ καλά
ότι όσο και αν προσπαθούν να με κάνουν να σοπάσω, τα στοιχεία αυτά είναι σε πολλά χέρια. Και τι, σε ποιο σας απειλεί, κύριε Καμένε? Γιατί ορισμένοι, ξέρετε, έχουν. Όχι, είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Λέω, εγώ δεν απειλούμαι για να σοπάσω. Δεν απειλείστε για να σοπάσετε. Ποιος έδωσα ένα στοιχείο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κυβέρνηση που μπορεί να βρει στο ποιοι ποντάρουν αυτή τη στιγμή και ποιοι έχουν να κερδίσουν από τον εκβιασμό που κάνει ο κύριος Παπανδρέου και οι ταβατζίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Όλι Ρεν, για να καταφέρουν να κάνουν credit event μέσα στις επόμενες ημέρες. Πάντως, να επανέλθω λίγο. Ρόλο κερδοσκόπου στον Πρωθυπουργό. Είναι σαφές, το είπε. Σαφές.